κουζίνα στο αγαπημένο μα σημείο με τον Ζαν Λουί. Βρε Ζαν Λουί, μπορεί να είσαι και ο μόνο άνθρωπο που το Πάσχα δυνάτσε. Αντί να πάθει, ναι. Έφαγα ελαφρό αυγή. Μπράβο. Πώ ήταν στην Τίνο? Ωραία. Είχε ωραίο καιρό. Εντάξει, το Σάββατο Κυριακή δεν ήταν, αλλά είχαμε ωραίε μέρε. Μπράβο, αγαπημένα μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο, γιατί το σουφλέ τεσσάρων τυριών όλοι το αγαπάμε και μπορεί να λειτουργήσει και σαν ορεκτικό και σαν συνοδευτικό και σαν κυρίω πιάτο για κάποιον που θέλει να κάνει, α πούμε. Σωστή, σωστή. Να απολαύσει. Εσύ τώρα μιλά σαν Γαλλίδο μυαλό. Για να διευκρινίσω ότι το σουφλέ, εγώ που είχα έρθει στην Ελλάδα, σαν Γάλλο, άκουγα σουφλέ, σουφλέ και έβλεπα πάντα μακαρόνια μέσα. Να είναι και ψωμί και ζαμπόν και κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι, αλλά δεν έχει μακαρόνια στη Γαλλία στο σουφλέ. Έχει ένα δίκιο. Αυτό. Εδώ είναι η διαφορά που έχουμε. Λοιπόν, εγώ θα κάνουμε το γαλλικό σουφλέ. Το κλασικό, το αυθεντικό, το original. Το αυθεντικό, το original με τυρί και να δείξουμε τη τέχνη που μπορεί μετά να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά για να κάνουμε το αυθεντικό σουφλέ, παρακαλώ. Ένα λίτρο γάλα, 4 αυγά, 60 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλευράκι, 150 γραμμάρια διάφορα τυριά, 4 διαφορετικά θα μας πει ο Ζαν Λουί, θα μας προτείνει κάποια που μπορούμε να διαλέξουμε, μοσχοκάριδο, αλατάκι και πιπεράκι. Τέλεια, Ζαν Λουί μου. Ένα πολύ εύκολο υλικό. Και εντάξει, τώρα βούτυρο θα πιάσαμε. Εντάξει, ναι, βούτυρο γάλα το έχουμε ειδικά. Λίγο, λοιπόν, καταρχήν. Έχουμε παιδιά, στάντα. Θα κάνουμε μια μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ, όχι μπεθαμέλ που λέμε. Ναι. Και τώρα το κάνουμε και γαλλικό. Λοιπόν, και μετά, μόλις γίνει το μπεσαμέλ, θα αρωματίσουμε. Θα το δείξω πότε. Σε 3 λεπτά θα είναι έτοιμο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Okay. Το δύσκολο την υπόθεση που έκανα λίγο πιο νωρίς είναι τα ασπράδια. Α, ναι, πρέπει να γίνουν. Που χωρίζουμε τα αυγά, εντάξει, θα το χωρίσουμε, να το βάλουμε στο τέλος, θα τα χτυπήσουμε λίγο ακόμα. Ερώτηση: για κάποια κυρία που δεν έχει υπομονή να το κάνει αυτό με το σύρμα, μπορεί να το κάνει στο μίξερ? Ναι, βέβαια. Μα, και εγώ δεν έχω τέτοια υπομονή. Τώρα, επειδή κάνω και φόρυβο, το κάνουμε πίσω. Αλλά στο μίξερ, το κακό, το σουφλέ ποιο είναι? Πρέπει να φαγωθεί στην ώρα που φουσκώνει. Δηλαδή, ναι. Κοιτάζω λίγο ότι τώρα τα έχω βάλει μέσα εγώ, βγαίνει τώρα σε λίγο. Α, γιατί αλλιώ χαλάει. Ναι, και θα το βγάλουμε η ώρα. Γιατί πέφτει μετά λίγο. Άρα μπορεί να το έχει έτοιμο και να το ψήσει τελευταία στιγμή. Ναι, okay. Την ίδια μέρα όμω. Δηλαδή, από τη στιγμή που βγάζουμε τη διαδικασία που έχει γίνει τη μπεσαμέλ και έχει λιώσει και βάζουμε το ασπράδι, δηλαδή η κόλλα, η ένωση που σα δείξω, μπαίνει στο φούρνο. Τέλει. Μπορεί να μπει στο ψυγείο, μπαίνει στο φούρνο, αλλά την ίδια μέρα. Μάλιστα, πάμε να δούμε λοιπόν. Άρα, βάζουμε ένα με το βούτυρο. Βάζουμε το βούτυρο να πάμε σε μπουκασία. Ναι. Εδώ έχουμε το γάλα μας. Έχουμε ένα γάλα, πάει λίγο πιο γρήγορα. Το βάλα λίγο και εγώ μέσα. Να σταθεί όπως είναι λοιπόν, το αλεύρι, ζυγισμένο, όπως ναι. είπαμε, για να κάνουμε ένα ρου, το γνωστό, ωραία. Το ευρωκλασικό ρου που κάνουμε. Το αλεύρι δεν παίζει ρόλο, αν και δεν βάζουμε δηλαδή, με μαλλιά αλεύρι, αλλά είναι απλό μαλλιά, δηλαδή μπορεί να γίνει και με μαύρο μαλλιά κανονικά. Να ρίξω το γάλα, τι να κάνω? Να ρίξουμε το γάλα, πάμε. Να στο ρίχνω? Ναι, πάμε. Α, κατευθείαν. Κατευθείαν, κατευθείαν. Οκ, συγγνώμη. Έχεις κάνει μπεσαμέλ πολλές φορές. Δεν είμαι καλά, πολύ προχωρημένη συνταγή τώρα η μπεσαμέλ για μας. Έχω. Α, εντάξει. Εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μαγικό, θα δεις πως βγαίνει. Ναι. Πεις μόνος του. Εντάξει, αλλά θέλει και να μην το αφήσεις, δηλαδή να το έχεις στο νου. Θέλει σύρμα, θέλει σύρμα. Απλώς για να μην γίνει, πώς το λέτε αυτό. Σβολάκια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Είδες που τα ξέρω, μπορεί να μην τα εξασκώ, τα μπεσαμέλ, αλλά τα ξέρω. Λοιπόν, γράφει με 4 τυριά στην κάρτα. Πρότεινε μου συνδυασμούς. Κοίταξε να δεις. Ό,τι τυρί και να βάλεις, θα γίνει. Ωραία. Όμως μετά, αφού πουλάμε, δηλαδή θέλουμε να βάλουμε ένα ωραίο δηλαδή, τυρί μέσα. Και να γευτικό τυρί. Συνδυασμό. Εγώ έβαλα λίγο καπνιστό τυρί με τσαβόνι. Μπράβο, που είναι πάρα ωραίο. Γεύσης, βάζει λιπαρό τυρί οπωσδήποτε. Ένα λιπαρό τυρί. Ναι. Βλέπεις πως έπηξε. Το βλέπεις. Ναι, ναι, κατευθείαν. Έχεις δίκιο. Άμεσα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Αυτό είναι. Πάμε, δηλαδή βγάζουμε εμείς τα 4 κροκάδια να ψηθούν λίγο. Ωραία. Εντάξει, εδώ στο όγκος. Ακόμη δεν έχω βάλει τίποτα αλλά πιπέρι. Άρα λιώσαμε το βούτυρο, κατευθείαν βάλαμε το αλεύρι, προσθέσαμε το ζεστό γαλατάκι, ναι. τα ανακατέψαμε όλα μαζί. Βλέπετε τι ωραίο μοιογενές. Ανακατεύουμε συνέχεια να μην κόβει το αυγό. Και μετά 120-150 γραμμάρι. Τυρί. Εσύ έβαλες με τσοβόνε, τι άλλα τελικά. Εγώ έχω βάλει λίγο παρμεζάνα με τσοβόνε ναι. και οπωσδήποτε σε ένα λιπαρό. Τώρα εμαντάλ είναι, γκούντα, δηλαδή ένα λιπαρό, οπωσδήποτε. Τώρα με φέτα το έχω κάνει. Ροκφόρ. Με δίθρα το έχω κάνει, ροκφόρ. Όχι ιδιαίτερη γεύση, ταιριάζει. Βλέπεις. Πω. Αυτό που δεν είδε να έχει το άτομο, βέβαια. Όχι, βέβαια, δεν έχει πολύ. Είναι αυτό πρόσχερο σκέψη. Αυτό το απολαμβάνει. Λοιπόν, για να τα δούμε. Έλα Κωστάκη, έλα να βοηθήσεις το σερβίρισμα. Άντε. Λοιπόν, τυράκι.
Θέλει πιπέρι. Α, πιπέρι. Το μοσχοκάριδο το βάλες. Τώρα το βάζω. Τώρα το βάζω. Το μοσχοκάριδο τι είναι, σαν κάστε μπεσαμέλ. Τονίζει λίγο τη γεύση. Ωραία. Μου ήρθε και λίγο τα αλάτι. Τα φτάρια και τα χτυπημένα τι θα τα κάνεις τώρα, θα τα βάλεις. Τώρα, τώρα. Θα το κόλπο. Ναι. Όπως το έχουμε. Α, δεν είναι αυτή δηλαδή η γέμιση, το μείγμα, ας πούμε. Θέλει και τα σπράδια. Κοίταξε, εδώ είμαστε στη γεύση. Αν κάναμε ένα σουφλέ με σολομό, θα είχαμε βάλει το σολομό ποσέ στη θέση του τύρι τώρα. Α, κατάλαβα. Ή το ζαμπόν τώρα. Ναι. Λοιπόν, άρα, χτυπάς λίγο τα σπράδια. Μάλιστα. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, μυρίζει φανταστικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας μεταφέρω τη μυρωδιά από την κάμερα, αλλά έχουν λιώσει τα τυριά, έχουν αναμειχθεί. Εδώ είναι. Τι. Βλέπεις, αυτό έχει μια μπεσαμέλ τυρί. Τώρα θα ήταν μια μπεσαμέλ σπανάκι ή μπρόκολο. Τώρα εγώ αυτό το αλλάζω. Πω, 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 ελάτε να δείτε πως έχει φουσκώσει το σουφλέ. Θες ένα γάντι. Γιατί σε βλέπω. Είναι και πολλά. Πω, πω, παιδιά, έχει φουσκώσει. Έχει γίνει φανταστικό. Έπα. Κάτσε, όμως θα καεί ο άνθρωπος, παιδιά. Έλα μαζί, παιδί. Το έχω. Όχι, έχει κολλήσει. Δεν φταίει ο Ζανού, εντάξει. Ήβολα. Μπράβο! Felicitación! Απλό δεν περιμένει αυτό, βάλουμε εγώ. Λοιπόν, όπως είναι εδώ. Χριστός και Παναγία. Ασπαράγια, δυνατά. Δυνατά. Παιδιά, πω, πω. Θέλω να δω πώς είναι από κάτω. Καίει, α. Να το σφάξω, να δω πώς είναι από κάτω. Ναι, παρακαλώ. Εδώ, με παρακολουθείτε. Εσύ τι λες. Παρακαλώ. Φανταστικό. Σωστός. Θα αφήσει έξω. Παρακαλώ. Λοιπόν, το μικρό κόλπο ανακατεύουμε με αέρα. Έλα, για δοκίμασε. Όχι, θα δοκιμάσω από εδώ εγώ. Ήθελα να τον κάψω, πας και καεί η γλώσσα του και σταματήσει να λέει αυτές τις καλώσεις. Α, δεν καίει πολύ, παιδιά. Δεν καίει, παιδιά. Βάζουμε αέρα μέσα. Θέλει όμως αφρός, φανταστικό ανακάτεμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δυνατό, όχι το ασπράδι που πήρε όγκο, πού βοηθάει στο να πάρει όγκο όλο το μείγμα μας μετά στο ανακάτεμα. Αυτό. Το φούσκωμα το ασπράδι το κάνει. Α, δεν το ξέρα. Μα είναι ένας αφρός, είναι ένα καταπληκτικό. Ναι, παιδιά, το ανακάτεμα όμως είναι. Το ανακάτεμα είναι πολύ απλό. Εσύ ως τι μας μιλάς, ως βοηθός του Ζαν. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, και μετά. Μα τα λε αυτά, ο ηθοποιό τώρα, συγγνώμη. Θε να καεί όμω, έτσι. Θα δω στο φίλο μου εδώ. Ζηματάει. Ναι, λίγο. Καλά, γεια στα χέρια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είσαι κορυφαίο. Λοιπόν. Άρα, για πε μα διαδικασία. Άρα, μετά, όπω έχουμε ανακατέψει προσεκτικά τα δύο, βλέπει, κολλάει. Μαλακά, με αγάπη. Μαλακά, βάζουμε βούτυρο και αλεύρι σε φόρμε και στα τρία τεταρτά θα γεμίζουμε. Γιατί θα φουσκώσει. Μπράβο. Απλώ βλέπει τώρα, άρχισε πάλι να πέφτει. Δηλαδή, πρέπει, ναι, ναι, πρέπει η ώρα να που βγαίνει από το φόρμα, αυτό είναι η ιστορία του σουφλέ. Λοιπόν, Ζωάν Λουί, είσαι καταπληκτικό. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πεντανόστιμο. Μπορείτε κι εσεί. Βιάζεστε να πω διαφήμιση να φάτε. Μπορείτε κι εσεί να διαλέξετε τα δικά σα τυράκια. Εδώ ο Ζαν Λουί μας έδειξε την βασική συνταγή για το original. Μπράβο, ρε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.